Αμάν, τι γίνεται εδώ, φοβερά πράγματα. Προσπαθεί να επιτεθεί στο Raptor, τι είναι αυτό. Α, το σκότωσε, πάει, κι άλλο να κάνει. Τώρα τι βαράει. Αμάν, χαίστηκα. Πάει κι αυτό, νεκρό. Το φάγε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι αρκετά διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει. Τη Δευτέρα βγήκε ένα καινούριο DLC στο παιχνίδι, στο οποίο προσθέθηκε ένας καινούριος χάρτης και θα μπω τώρα στο local. Είναι αυτός εδώ ο χάρτης, ο Ragnarok. Δεν τον έχω δει εγώ ακόμα. Θα το δούμε τώρα μαζί. Θα βάλω single player και θα δούμε μαζί το καινούριο χάρτη. Θα πάμε να δούμε όλες τις περιοχές του χάρτη, να κάνουμε εξερεύνηση. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνει το loading τώρα. Α, δεν έκανε πολύ. Πολύ γρήγορα μπήκε. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο χάρτης, δεν έχει φορτώσει ακόμα. Αυτά εδώ τα blue, green, red είναι από το island map, μην δίνετε σημασία, απλά τα δείχνει το παιχνίδι σε όλους τους χάρτες, χωρίς νόημα. Αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό το κομμάτι που δείχνει μόνο, έχει και από κάτω που δεν φαίνεται, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Αυτά είναι τα spawn points. Να βγούμε, ξέρω εγώ. Recommended λέει, Viking Bay 2, δεν ξέρω. Για πάμε. Πολύ ωραία, βγήκαμε κάπου. Ένας μπρόντο. Ναι, κάτι ντόντο. Ιχθιόρνης, τι είναι αυτά εδώ. Πολλά ντόντο. Ένα σκελετός από ένα ζώο, τι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν θα το πάμε με τα πόδια, γιατί έτσι δεν θα καταφέρω να σας δείξω όλο το χάρτη που θέλω. Θα πάμε με spectate. Θα ενεργοποιήσω το spectator mode και τώρα μπορώ να κινώ ελεύθερα την κάμερα και να πάμε να δούμε ό,τι θέλουμε. Θα κάνουμε όλο το γύρο του χάρτη για να σας δείξω τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ την περιοχή που κάναμε spawn. Εδώ υποτίθεται είναι κάποιο αρχικό σημείο, ας πούμε. Θα λέω να πάρουμε το χάρτη λίγο κυκλικά. Από εκεί βλέπω χιόνια. Πάμε λίγο κυκλικά να δούμε τι έχει έτσι γενικά στις παραλίες. Ένα parasaur τρέχει. Τι το κυνηγάει, διάδειλο φόσαυρο. Οκ, δεν μας αφορά. Βλέπω κάτι ωραίους καταράκτες εδώ πέρα. Πολύ ωραίοι καταράκτες. Νεράκι εδώ. Όπου εδώ μέσα έχει μυστικό πέρασμα. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν οδηγεί πουθενά. Κλειστό, πάμε έξω. Θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση του χάρτη από εδώ. Οπ, οπ. Παραπήγα γρήγορα. Γενικά έχει ωραία. Είναι πολύ όμορφος αυτός ο χάρτης. Και είναι ο πιο μεγάλος χάρτης που έχει βγει, ας πούμε, στο παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι χάρτες που υπάρχουν είναι μικρότεροι, οι επίσημοι τουλάχιστον. Έχει πολλά ωραία αξιοθέατα, ας το πούμε έτσι. Κάτι ωραία ντεκόρ, ας πούμε, βλέπετε εδώ αυτά τα
Ξύλα, τι είναι αυτά, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Πολύ ωραία είναι. Κι άλλος καταράκτης εδώ. Είναι ο ίδιος, όχι δεν είναι ο ίδιος που είδαμε πριν. Είναι άλλος. Ο οποίος ανεβαίνει και καταλήγει σε ένα ωραίο ποταμάκι. Ας μην χάνουμε το στόχο μας, πάμε να το δούμε παραλιακά γύρω γύρω. Έφερα πάλι. Ωραία, θα τα βρούμε. Λοιπόν, και εγώ δεν έχω ξαναμπεί σε spectate mode, είναι λίγο περίεργος ο χειρισμός. Αλλά θα το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Μια τρύπα. Τι έχουμε εδώ? Ένα δέντρο έχει πέσει εδώ και έχει φτιάξει μια τεχνητή γέφυρα που μπορούμε να περάσουμε απέναντι. Πολύ όμορφο. Και έχει και εδώ το ίδιο. Αυτά τα ωραία δεντράκια που έχουν πέσει εδώ. Πολύ όμορφο. Γενικά αυτός ο χάρτης είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Εδώ κάτω τι υπάρχει για να δούμε. Απλά περνάς απέναντι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ. Εδώ έχουμε άλλο ένα καταράκτη από τους πολλούς που υπάρχουν στο παιχνίδι. Μια κολόνα εδώ, τι είναι αυτό? Πολύ ωραίο. Σαν ruins είναι. Εδώ βλέπουμε πολλά βραχάκια. Εδώ υπάρχει ένα obelisk, το οποίο φαίνεται αρκετά ειρηνικό. Είναι, μάλλον πρέπει να είμαστε στο νότο τώρα. Τι είναι αυτά εδώ τα κουτάκια κάτω? Κατεβαίνουμε έτσι. Μπορώ να δω μέσα. Άδειο είναι. Δεν ξέρω τώρα στο παιχνίδι πάνω αν χρησιμεύουν σε κάτι αυτά τα κουτάκια. Αν το είναι τίποτε δώρα. Θα σας γελάσω. Τώρα με το spectate δεν μπορώ να κάνω interact σε αυτά εδώ. Για πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το obelisk. Για πάμε λίγο γύρω γύρω να δούμε μήπως βρούμε τίποτε όμορφο. Κάτι λισάκια εδώ. Ένα τεράστιο ψάρι. Λιτζιχθής νομίζω λέγεται αυτό. Είναι αυτό που σπάει τα raft. Μια λιμνούλα. Πολύ ωραία. Και άλλος καταράκτης. Πανέμορφη περιοχή. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφα είναι. Έχει πάρει την ομορφιά του The Center, αλλά είναι ακόμα καλύτερο. Το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από το The Center. Αυτός ο χάρτης, να πω ότι αρχικά είχε φτιαχτεί σαν mod. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, έφτιαξε αυτό το χάρτη σαν mod και μετά το πήραν οι developers του ARK και τον έχουν κάνει official χάρτη. Έχει κάνει πολλή δουλειά αυτός. Με τον ίδιο τρόπο είχε βγει και ο The Center. Είχε ξεκινήσει σαν mod και μετά έγινε official DLC. Εδώ είναι λίγο βραχώδης περιοχή. Έχει και αρτζεντάβης. Πολύ ωραία είναι. Τι είναι αυτό, κολόνες, πύλας. Ωραία, εδώ τώρα έχουμε φτάσει στα χιόνια. Το οποίο δεν είναι όλοι περίπου. Όχι, χιόνια είναι, απλά είναι άσπρα τα βράχια. Είναι άσπρα τα βράχια, δεν είναι χιόνια. Περίεργα.
Πάντως έχει πολλές ίσχυες περιοχές για να φτιάξει κάποιος βάση. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Δεν μπορεί να γέρνει λίγο, πάντως είναι αρκετά ίσια. Και κάτω, σε όλα αυτά εδώ μπορεί να γίνουν βάσεις. Φαίνεται ίσιο το πάτωμα. Έχει πολλά ωραία σημεία. Εδώ βάλτος είναι, μοιάζει λίγο με βάλτο. Μπορεί και όχι. Ναι, βάλτος είναι γιατί έχει παρασεραφέρει. Κροκόδιλους, πολύ ανοιχτός ο βάλτος, ε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν είναι αυτό αυτά με τα πυκνά δέντρα που έχει στο The Island. Να, εδώ είναι τα πυκνά δέντρα. Οχ, καινούριο δεντράκι. Πολύ ωραίο, κοιτάξτε τι ωραίο δεντράκι. Δεν το έχω ξαναδεί. Πω, κοιτάξτε πόσο όμορφος είναι ο βάλτος. Wow. Και εδώ, κοίτα εδώ. Τι ωραία βλάστηση. Είναι πανέμορφο. Wow. Έχει γίνει φοβερή δουλειά. Πάμε μέσα εδώ πέρα στο βάλτο να δούμε τι υπάρχει. Όπως σκέψου να είσαι εδώ με τα πόδια, ε. Είναι πολύ τρομακτικά. Ένα βατραχάκι. Ένα σου βατραχάκι. Ψάχνω να βρω αυτά τα φυτά, τα Plantex species. Α, δεν έχω βρει ακόμα. Ή μπορεί να τα έχω περάσει και να μην τα έχω δει. Θα σας γελάσω. Τι φωνάζει. Όπου δύο μπαριόνιξ φάγανε έναν σάρκο, τι ήταν. Λέτε να... Όχι, αυτά δεν είναι φυτά. Τέλος πάντων, αρκετά κάτσαμε στο βάλτο. Τάξιζε βέβαια γιατί είναι φοβερό biome. Το έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφο. Και συνεχίζει και από εδώ ο βάλτος, έτσι, με μια πιο απλοϊκή μορφή. Χωρίς πολλά δέντρα. Και εδώ έχει πάλι κάτι δεντράκια. Πάρα πολύ ωραία, ένα φυτάκι εδώ. Ένα βουνό μες στο βάλτο. Και πάμε να δούμε και αυτό το νησάκι εδώ. Οπ! Τι είναι αυτό, σαν τείχος, σαν... Εδώ είναι το όριο του χαρτί. Τελειώνει ο χάρτης εδώ. Και αυτό τι είναι, εκτός χάρτη. Θα σας γελάσω. Πάμε να μπούμε πάλι μέσα. Τέλος πάντων. Για πάμε από εδώ. Εδώ είναι ένα ωραίο βουνό. Πολύ ωραία περιοχή και αυτή εδώ για βάση. Νομίζω εδώ το είδαμε και πριν. Δεν πειράζει. Οπ, να εδώ, αυτό εδώ το φυτό είναι Plant Species X. Είναι αυτά τα φυτά που πυροβολάνε, που τα βάζουμε για άμυνες. Μάλιστα, και είναι και σε πολύ εύκολο σημείο. Δηλαδή μπορείς να είσαι εδώ με ένα πυρανόντον, να πάρεις και βλέπω δύο έχει. Ένα εδώ και ένα εδώ. Έχει δύο. Μπορείς να είσαι εδώ πολύ εύκολα με ένα τερανόντο να πάρεις ούτε βάλτι, ούτε καπροσούτσους, τίποτα. Αλλά άρα μπαίνεις μέσα εδώ, το προσγειώνεις εδώ πέρα και το παίρνεις. Πολύ εύκολο για ένα ξεκίνημα, για κάποιον που είναι καινούριος στο σερβερ. Εδώ είναι μια πολύ θεαματική περιοχή. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι. Απίστευτο.
Φοβερό. Ω, τι έχουμε εδώ. Γέφυρα. Πολύ ωραία αυτή η γέφυρα. Και ruins. Και ένα raptor. Για να μην πω δύο raptor. Κάτι τρύπες εδώ, θέλει προσοχή. Και από εδώ, αυτή η γέφυρα μας οδηγεί στα χιόνια. Ο, τι είναι αυτό? Σαν κάστρο μοιάζει. Οπ, σκαλίτσες. Α, κοιτάξτε τι ωραίο σημείο για βάση. Έχει εδώ τις σκαλίτσες που ανεβαίνεις πάνω. Και μετά τσακ εδώ. Πω, αυτό είναι το πιο τέλειο σημείο για βάση, έτσι. Αν έπαιζα εγώ σε αυτό το σερβέρ εδώ θα ερχόμουν. Πω, είναι φοβερό. Και έχει και εδώ ένα ωραίο σημείο. Το οποίο δεν είναι τελείως ίσιο. Αλλά αυτό εδώ είναι τελείως ίσιο. Μπορείτε εδώ να χτίσετε φοβερή βάση. Και σκαλίτσες, δηλαδή είναι φυσικές του χάρτη. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα από εδώ πως κατεβαίνετε κάτω θα σας γελάσω. Ναι, είναι... δεν φαίνεται να έχει κάπως ένωση με τον υπόλοιπο χάρτη. Μόνο με πετούμενα μπορεί να έρθείτε εδώ πάνω, αλλά είναι ακόμα καλύτερα γιατί δεν μπορεί να έρθει κάποιος να σας κάνει επίθεση εδώ πάνω. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Εδώ έχει μόνο χιόνια, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ωραία και τα χιόνια. Ωπ, Κουέτζαλ. Γεια σου, Κουέτζαλ. Σε αυτό το σημείο κάνει spawn Κουέτζαλ, να ξέρετε. Εδώ μαμούς. Και άλλα μαμούς. Ωπ, ο Ιδιοτήρανος. Τι είναι αυτό? Wyvern. Α, Wyvern. Αυτό εδώ είναι στο Scorched Earth μόνο. Αλλά αυτός ο χάρτης έχει και ζώα του Scorched Earth. Ω, πέταξε... τέτοιο, πάγο. Α, man. Τι γίνεται εδώ? Φοβερά πράγματα. Προσπαθεί να επιτεθεί στο Raptor, τι είναι αυτό? Α, το σκότωσε. Πάει. Κι άλλο να ήταν. Τώρα τι βαράει. Α, man. Χαίστηκα. Πάει κι αυτό, νεκρό. Το φάγε. Πω, πω, ένα τέτοιο να έχεις, είσαι ο άρχοντας όλο το χάρτη. Πολύ ωραίο. Αυτός ο χάρτης, δεν ξέρω αν σας το είχα πει, έχει ζώα και από το Scorched Earth και από το κανονικό παιχνίδι. Είναι μία μίξη όλων των περιοχών, από όλους τους χάρτες. Λοιπόν, εδώ ήταν ο βάλτος που είχαμε μείνει πριν. Θα συνεχίσω λίγο από αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε, εδώ είναι αυτό το όριο του χάρτη. Δεν καταλαβαίνω, φαίνεται να έχει κι άλλο χάρτη από εκεί. Εδώ έχει ένα Obelisk, τα χιόνια που είδαμε πριν. Ξέρετε τι νομίζω? Αυτό δεν είναι το όριο του χάρτη. Είναι το όριο της ερήμου. Δηλαδή πάμε λίγο πίσω να δείτε. Από εδώ που είναι το όριο, από εδώ και πέρα ξεκινάει το Scorched Earth, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έχει αυτό το όριο. Μήπως δεν σε αφήνει να έρθεις εδώ στην αρχή και πρέπει να την ξεκλειδώσεις την περιοχή? Θα σας γελάσω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πάντως δεν μπορεί όλα αυτά εδώ να είναι εκτός χάρτη. Σίγουρα υπάρχουν στο παιχνίδι. Απλά δεν ξέρω. Ο χάρτης βγήκε πριν 1-2 μέρες. Δεν έχω ακόμα πληροφορίες. Αλλά φαίνεται ότι όντως εδώ είναι έρημος. Και αυτή η γραμμή χωρίζει το Scorched Earth από τον υπόλοιπο χάρτη. Ωπ, τι είναι αυτό? Κουέτζαλ. Ποιος Κουέτζαλ? Κρα, κρα. Ωραία. Κάνω ένα νησάκι.
λίγα ανώμαλο, δεν βολεύει για χτίσιμο. Όπου εδώ έγινε λίγο κίτρινη η περιοχή. Εδώ μπήκαμε μάλλον στο biome του Scorched Earth. Ωραία, Seratherium και Terror Bay. Και Gallimimus. Βγάζει τέτοια ζώα στο Scorched Earth, δεν ξέρω. Είναι λίγο φωτεινά εδώ. Έτσι είναι ο χάρτης, δεν έχω βάλει γκάμα καθόλου. Πολύ ερημικά φαίνεται εδώ πέρα, πολύ ερημική περιοχή. Θα μου πεις έρημος είναι, ερημική περιοχή θα είναι. Οπ, 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 τρακάρα στο βουνό. Και εδώ τώρα λογικά βγήκαμε από το Scorched Earth. Και εδώ μπήκαμε. Κάπως έτσι. Και κάπου εδώ, να το εδώ, έχει κι άλλο, έχει πάλι το όριο του χάρτη. Βλέπετε σε αυτό το σημείο. Χωρίζει το Scorched Earth από τον υπόλοιπο χάρτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπ. Εδώ είναι το Redwood. Έχει και Redwood το χάρτης. Πολύ ωραίο το Redwood. Έχουμε εδώ Κάρνο. Οπ, το Κάρνο παλεύει με μια αρκούδα. Αλλά βαριέμαι να κάτσω να δω τη μάχη. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μέχρι στιγμής είναι καταπληκτικός αυτός ο χάρτης. Κι άλλο ένα Obelisk. Ένας καταράκτης εδώ πέρα μες στο Redwood. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Και ακόμα είμαστε στο γύρω γύρω του χάρτη, δεν έχουμε εξερευνήσει κεντρικά να δούμε τι έχει. Όπου καλά το Redwood είναι απίστευτο. Θα πάω γρήγορα σε ένα λαγκάρι λίγο. Οπ, οπ. Πήρα λίγο φόρα. Πού είμαι, χάθηκα. Λοιπόν, εδώ είναι το Obelisk που ήταν έξω από το Redwood. Οπότε συνεχίζουμε από αυτή εδώ την πλευρά. Το οποίο και εδώ Redwood παίζει να είναι. Είναι τεράστιο το Redwood. Αλλά, απίστευτα πράγματα. Εδώ έχει αυτά τα πολύγωνα, εξάγωνα, πεντάγωνα, τι είναι, τα οποία τα έχουν βάλει και στο ηφαίστειο, στο The Island. Οπ, τι έχει εδώ κάτω, ανακαλύψαμε κάτι, σπηλιά. Τίποτα ιδιαίτερο, απλά μια εσοχή μέσα, πολύ όμορφο, πάμε πάλι έξω. Είναι αυτό. Για να δούμε. Πάμε έτσι. Α, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τι, έχεις καλοπατάκια και καλά ανεβαίνεις πάνω. Όπου βγήκα έξω, sorry. Θα μπορούσε να χτίσει κανείς βάση εδώ μάλλον, να έχει, ξέρω εγώ, εδώ κάποια πράγματα, να είναι χωρισμένο σε ρόφους, να ανεβαίνεις. Συγχωρείτε, δεν είμαι καλός στο spectate τύπα. Και έχει και εδώ άλλο έναν όροφο, παραθυράκι εδώ να βλέπεις έξω. Και εδώ είναι το πάνω μέρος
Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Απίστευτο. Να πάμε πάλι λίγο μπροστά εδώ να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Τι έχουμε εδώ, ένα ποτάμι, μια λίμνη, τι είναι αυτό. Εδώ δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερο, ούτε δέντρα δεν βλέπω. Έχει εδώ λίγα δεντράκια. Άλλο ένα ποτάμι. Τι είναι αυτό? Wow. Πολύ ωραίο κι αυτό. Να πάμε λίγο κάτω από τη θάλασσα. Κοίτα εδώ τι έχουν φτιάξει. Πω πω, φοβερό. Πολύ ωραία και αυτά τα βραχάκια εδώ, και εδώ μπορεί να γίνει η βάση. Είναι τελείως ίσια τα βραχάκια από ό,τι βλέπω. Μπορεί να γίνει σε κάθε βραχάκι και από μία βάση. Φοβερό. Έχει, αυτός ο χάρτης έχει πολλά σημεία για χτίσιμο. Εδώ γιατί είναι τόσο μαύρη αυτή η περιοχή? Τι φάση. Πολύ μαυρίλα έπεσε ξαφνικά. Οπ, λάβα. Α, εδώ είναι ηφαίστειο. Ηφαίστειο. Wow. Άρα εδώ έχει πολύ obsidian βλέπω. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ παιδιά λέγεται mantis. Και είναι ζωάκι του Scorched Earth. Είναι πάρα πολύ δυνατό ζωάκι. Και να μην, άμα το δείτε, να μην το πλησιάζετε, να φύγετε όσο μακριά μπορείτε. Είναι πολύ κακό. Αυτό είναι μια απλή ράχνη. Βλέπω έχει αρκετά μέταλλα εδώ. Μάλλον αυτό είναι το σημείο του χάρτη όπου μαζεύουμε μέταλλα. Τι άλλο έχει εδώ, κάτι Beatles. Κι άλλο obsidian και μέταλλα. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε από εδώ που ήμασταν. Εδώ τελειώνει το ηφαίστειο. Έχει και εδώ ένα βουνό, κάτι βραχάκια εδώ. Θυμίζουν λίγο The Island αυτά τα βραχάκια. Και κάτι μου θυμίζει εδώ η περιοχή, πρέπει να είναι κάπου εδώ να ξεκινήσαμε το βίντεο. Καταράκτης, ναι, πρέπει να έχουμε κάνει όλο τον κύκλο του χάρτη. Έχουμε φτάσει πάλι στο πρώτο όμπελες που είχαμε βρει. Ωραία, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να πάμε και λίγο κεντρικά. Οπα. Να δούμε τι παίζει. Φοβερός χάρτης, κοιτάξτε εδώ, και είναι και τεράστιος, έτσι. Τα χιόνια είναι στο κέντρο του χάρτη, από τη μία άκρη στην άλλη. Και έχει και λίγα χιόνια εκεί. Από εδώ πάλι λίγα χιόνια. Αυτή εδώ η γωνία είναι το Scorched Earth. Όλη αυτή εδώ η γωνία βλέπετε είναι καφέ, είναι έρημος. Εδώ δίπλα στο Scorched Earth είναι το Redwood.
αν θυμάμαι καλά. Αυτή η περιοχή δεν ξέρω τι biome είναι, δεν θυμάμαι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα συνηθισμένο biome. Εδώ δίπλα είναι το μαύρο, αυτό είναι το ηφαίστειο. Ωρε καπνί, βασίλειο θα φάνει. Εδώ είναι και αυτό ένα άλλο biome, κάτι δεντράκια ωραία. Δεν ξέρω πως ονομάζεται, δεν έχω διαβάσει. Λίγα ακόμα χιόνια. Άλλο ένα biome. Και κάπου είχαμε βρει και βάλτο, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτά εδώ παίζει να είναι και αυτό scorched earth με το χρώμα του όπως το βλέπω. Δεν είμαι και σίγουρος, πω πω είναι φοβερό ρε παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι απίστευτο. Βραδιάζει κιόλας τώρα και είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Πολύ ωραίο, φοβερό. Λοιπόν, μιας και βραδιάζει τώρα και δεν θα μπορούμε να δούμε, λέω να κλείσω κάπου εδώ το επεισόδιο. Αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα, ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά ήθελα να το δείξω αυτό το καινούριο χάρτη, γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω νέα βίντεο. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι γράψτε το κάτω στα comments και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο με την κανονική μας σειρά ARK. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!